Γιονοντάρχη της Μεσόγειος, τον κύριο Νικόλα Ρέστη, για να δούμε αυτές τις φωτεινές πινακίδες που καταγράφουν το όριο ταχύτητας στην κοινότητα της Μεσόγειος με φατσούλες θυμωμένες, φατσούλες χαρούμενες. Κύριε Αρέστη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, αγαπητή Στέλλα, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Βλέπουμε αυτές τις πινακίδες που καταγράφουν το όριο ταχύτητας και βγαίνει θυμωμένη πινακίδα όταν ξεπερνάμε το όριο ταχύτητας. Όταν ξεπερνάμε το όριο, ναι, πράγματι. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήρια μου στο Φορέα Κυκλοφοριακό Μελετό, το δημοσιονέργο για την τοποθέτηση των φωτεινών πινακίδων για έλεγχο της ταχύτητας. Ελπίζω ο κόσμος να το δει θετικά και να προσέχει την ταχύτητά του για να αποφεύγουμε δυστυχώς τα δυστυχήματα που βλέπουμε κάθε μέρα. Επειδή κυκλοφορώ, είμαι ενθουσιασμένος, μπορώ να σας πω. Δηλαδή, πείτε μας λίγο, κύριε Αρέστη, επιχειρήσατε να αναπτύξετε ταχύτητα και σας έβγαλε τη θυμωμένη τη φατσούλα. Μου έβγαλε τη θυμωμένη τη φατσούλα, πράγματι. Μάλιστα. Και όταν πάεις κανονικά και είσαι στα όρια σου, βλέπεις τη φατσούλα και είναι χαμογελαστή. Άρα πρέπει να δώσουμε σημασία. Καταρχήν, το ότι μας βάζετε στον αέρα και γίνεται ενημέρωση στον κόσμο, που έχει κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει ακόμα μα γιατί αυτό, μα γιατί βγαίνει μια φατσούλα. Είναι συγχαρητήρια και σε εσάς που το αναδεικνύεται αυτό το θέμα, για να μάθει και ο κόσμος γιατί έχουν τοποθετηθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αρέστη, αυτό ήταν μια απόφαση από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, έτσι? Ναι, ναι. Και επέλεξαν τη συγκεκριμένο δρόμο τυχαία ή είχαν μαζί σας επικοινωνία για αυτό το θέμα ή είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι επικίνδυνος? Είναι δρόμος επικίνδυνος και είναι ο πιο πολύ συχνάστος δρόμος, αγαπητή μου Στέλλα. Διότι είναι ο λεωφόρος Μεσόγειος που οδηγεί στην πόλη Χρυσοχούς. Είναι ο πιο πολύ συχνάστος δρόμος της Πάφου. Και τι όριο ταχύτητας έχει εκεί? 80 χιλιόμετρα. Α, και αν το ξεπεράσει, σου βγάζει αυτή τη θυμωμένη φατσούλα για να σου υπενθυμίσει ότι το ξεπέρασε. Και όταν πας κανονικά, είναι εκεί. Είναι χαμογελαστή. Βλέπουμε ότι γράφει και το 74. Τι είναι αυτή η αριθμή, είναι τα όρια που χρησιμοποιούν οι οδηγοί, τα ταχύτητα που χρησιμοποιούν? Ναι. Α, καταγράφει και την ταχύτητα των οδηγών, δηλαδή. Ναι, καταγράφει την ταχύτητα. Το έχω δοκιμάσει εγώ και το πρωί. Και μου έβγαλε, εγώ έρχομαι με 70 χιλιόμετρα και έβλεπε στη φατσούλα αμέσως που πάει χαμογελαστή. Μάλιστα, μάλιστα. Και έχει δουλέψει, πιστεύετε, κύριε Αρέστη, αυτό? Ναι. Μπράβο. Θα δουλέψει. Θα δουλέψει με τη βοήθεια της δικής σας, αγαπητή μου Στέλλα. Με τα κανάλια. Θέλει μια διαφήμιση. Για να γνωρίζει ο κόσμος, όπως είπα προηγουμένως. Είναι ένας έξυπνος και ένας διαφορετικός τρόπος για να υπενθυμίζουμε τους οδηγούς την ευθύνη που έχουν εναντί του ορίου ταχύτητας και εναντί των κανόνων της οδικής ασφάλειας. Δηλαδή, ας πούμε, αντί να σε περιμένει ο αστυνομικός στη γωνιά έτοιμος να σου βγάλει το πρόστιμο, σου δίνει την ευκαιρία με μια θυμωμένη φατσούλα να σου υπενθυμίσει ότι έχεις ξεπεράσει το όριο ταχύτητας. Και είναι και αυτά τα συναισθήματα. Κάποιοι μπορεί να γελάσουν για αυτό το καινούριο εγχείρημα, κάποιοι μπορεί να πούν τι είναι αυτό καλέ, ας πούμε, τώρα μας δείχνουν emoji στους δρόμους. Αλλά εντάξει, είναι και αυτός ένας τρόπος, κύριε Αρέστη. Είναι ένας τρόπος. Εγώ δίνω τα συγχαρητήρια. Λοιπόν, θα επισκεφτούμε αυτό το δρόμο για να μας βγάλει τη χαρούμενη φατσούλα και όχι τη θυμωμένη, κύριε Αρέστη. Να κοπιάσετε όποτε θέλετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι παρόμοιες φατσούλες υπάρχουν και εδώ στη Λευκοσία, στην περιοχή της Καλλιθέας, μας έχουν πει χθες. Θα τις δούμε ίσως και σε περισσότερους κυπριακούς δρόμους. Πάμε τώρα να δώσουμε.